Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 29 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί όλη την επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά να δούμε όλα μας τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις αναλυτικά. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Έρχεται εκλογή νέας ηγεσίας, δεν θα είμαι υποψήφιος, είπε στο διάγγελμά του. Η τόλμη του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι τράβηξε την κουρτίνα στη Θράκη τη στιγμή που γινόταν το αυτόφορο έγκλημα, είπε ο Ευρυπίδης Δηλιανίδης. Έτοιμος να ανακηρύξει την ασπαρτάμη πιθανώς καρκινογόνου ουσία είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για πρώτη χρονιά η ειδικότητα ναυτιλιακών σπουδών στο Διδημότυχο. Παραιτήθηκε κυρίες και κύριοι από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα είπε μεταξύ άλλων ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος και πως η διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας στο κόμμα θα πρέπει να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς. Την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ την 5η το μεσημέρι, ενώ ζήτησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να εκλέξει τον νέο πρόεδρο. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα στο Ζάπιο, το οποίο ακολούθησε τη συνεδρίαση, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποσαφήνισε τους λόγους που τον όθησαν σε αυτή την απόφαση, να μην είναι δηλαδή ξανά υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Το νέο κύμα στην κοινωνία, στην τέχνη, στην πολιτική περνάει είτε με συγκρούσεις, το πιο συνηθισμένο, είτε επειδή κάποιοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης κατανοούν την αναγκαιότητά του. Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας, στις αστήρευτες δυνάμεις της κοινωνίας και της αριστεράς. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμως παρόν, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνης, όπως θα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης, γοητευτικό στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Να αποδείξω με τη στάση και το παράδειγμά μου ότι στη ζωή, στην πολιτική, ιδίως στην πολιτική που αναφέρεται σε αξίες, μπορείς να είσαι μάχημος και δημιουργικός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο χρήσιμος και χωρίς αξιώματα. Να αποδείξω ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς. Άμεση προτεραιότητα είναι να δημιουργηθεί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, είπε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί και πρέπει να γίνει η αρχή του νέου αυτού κύκλου. Το εκλογικό σώμα έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την προηγούμενη Κυριακή μία διπλή εντολή. Πρώτον, να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πάντα και εκ των πραγμάτων είναι ρόλος κόμματος εξουσίας. Και δεύτερον, να αλλάξει δραστικά, αν θέλει να διεκδικήσει εκ νέου με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Οφείλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε όλοι σε αυτή τη λαϊκή εντολή. Να αναδιοργανωθούμε άμεσα και χωρίς καμιά χρονοτριβή. Να μην επιτρέψουμε να χαθεί ούτε μία μέρα. Τόσο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο όμως και στην αντιπαράθεση με τις δικές μας αδυναμίες, με τις δικές μας παθογένειες, με τα δικά μας προβλήματα. Μια διαδικασία βαθιάς ανανέωσης και επανίδρυσης που θα αγκαλιάζει όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά και τους φίλους και τις κοινωνικές ομάδες που θέλουμε να εκπροσωπούμε. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η άμεση προτεραιότητα. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η άμεση προτεραιότητα.
Θεωρώ πως ήταν μια αναμενόμενη απόφαση μετά από τρεις συντριπτικές ήττες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά σε εθνικές εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθεί σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται. Θεωρώ ότι ήταν μια αναμενόμενη απόφαση μετά από τρεις συντριπτικές ήττες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά σε εθνικές εκλογές. Από εκεί πέρα, επιτρέψτε μου μία μόνο ευρύτερη τοποθέτηση. Θεωρώ ότι με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας κύκλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που τα τελευταία χρόνια και στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση ταυτίστηκε με την τοξικότητα, με τον διχαστικό λόγο αλλά και με την εκοφαντική αναποτελεσματικότητα όταν τελικά κρίθηκε να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου. Τα κόμματα πρέπει να ενώνουν τους πολίτες και πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να προτείνουν ρεαλιστικές, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών. Σε αυτόν τον δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πορεύτηκε ποτέ. Ελπίζω να τον βρει. Του το εύχομαι ειλικρινά. Ο κύκλος του πόνου που ταλαιπώρησε την ελληνική κοινωνία κατά τα προηγούμενα έτη έχει πλέον κλείσει, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές του δηλώσεις με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στις Βρυξέλλες. Αναφορικά με το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, εξέφρασε τη θλίψη των Ελλήνων για το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, επισημένοντας ότι απαιτείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Το μήνυμα πως προτεραιότητά μας δεν είναι μόνο να προστατέψουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, αλλά να προστατέψουμε και τους ανθρώπους, εξέπεψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στις Βρυξέλλες. Η προστασία των εξωτερικών σύνορων είναι ένα μόνο κομμάτι της μεταναστευτικής μας πολιτικής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στη Ρομπέρτα Μέτσολα. Θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά την μεγάλη σημασία που η πατρίδα μας αποδίδει στην φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστολή την οποία η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό λιμενικό, η αστυνομία με την συμπαράσταση των όπλων δυνάμεων έχει επιτελέσει στο ακέραιο, μειώνοντας κατά 90% τις μεταναστευτικές ροές προς τα ελληνικά νησιά και αποδεικνύοντας ότι ναι, υπάρχει τρόπος να κατεδαφίσουμε τους άθλιους διακινητές οι οποίοι εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να μεταφέρουν κατατρεγμένους ανθρώπους σε βάρκες και πλοιάρια, τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να αποπλέουν από καμία απολύτως ακτή. Την ίδια ώρα ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ναυάγιο στην Πύλο. Ήταν ένα πλοίο γεμάτο ανθρώπους με ψεύτικες υποσχέσεις για ασφαλές ταξίδι. Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος. Η μόνη εναλλακτική είναι να σπάσουμε τον κύκλο και να χτυπήσουμε τη ρίζα του προβλήματος με τα πλοία που φεύγουν από την Νότια Μεσόγειο και ρυψοκινδυνεύουν ζωές, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Αφορμή το πρόσφατο τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου, θέλω να επαναλάβω για ακόμα μία φορά ότι είναι απολύτως άδικο να στοχοποιείται από κάποιους ευρωπαϊκούς κύκλους το ελληνικό λιμενικό, το οποίο έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους στην θάλασσα και το οποίο έσπευσε και σε αυτό το ναυάγιο να προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες του. Όλη μας η ενέργεια θα πρέπει να κατευθύνεται προς την εξαφάνιση και την απόλυτη στοχοποίηση των άθλιων διακινητών, αυτών δηλαδή οι οποίοι είναι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για το γεγονός ότι άνθρωποι επιβιβάζονται, όπως είπα, σε πλοιάρια τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να πλέουν στη Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και ζητήματα τα οποία αφορούν την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ χαίρομαι που ως επανεκλεγής Πρωθυπουργός της Ελλάδος συμμετέχω σε αυτήν την συζήτηση, εποπτεύοντας μια εθνική οικονομία η οποία αναπτύσσεται με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ γρηγορότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα εξακολουθούμε να επενδύουμε σε αυτήν την πολιτική ανάπτυξης, η οποία είναι και η μόνη που μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και κυρίως να αυξήσει τους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους, κυρίως τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι και σήμερα έχουν ανάγκη τη στήριξή μας για να αντιμετωπίσουν την επίμονη ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί και τους ταρνίζει, ειδικά στο ζήτημα των τροφίμων.
Η τόλμη του Μητσοτάκη ήταν ότι τράβηξε την κουρτίνα στη Θράκη τη στιγμή που γινόταν το αυτόφορο έγκλημα. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο νεοεκλεγής βουλευτής Ροδόπης με τη Νέα Δημοκρατία Ευρυπίδης Τηλιανίδης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου στην περιοχή. Στο θέμα των παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου στη Ροδόπη αναφέρθηκε έπειτα από ερώτηση που του έγινε φιλοξενούμενος στο ραδιόφωνο του Sky ο νεοεκλεγής βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η τόλμη του Μητσοτάκη ήταν ότι τράβηξε την κουρτίνα στη Θράκη τη στιγμή που γινόταν το αυτόφορο έγκλημα. Το θέμα της συμβίωσης και των ξένων παρεμβάσεων, εγώ το θυμάμαι από τότε που πολιτεύομαι εκεί και πολιτεύομαι αρκετά χρόνια. Έτσι. 11 φορές σκεφτείτε, έχω βγει πρώτος βουλευτής Ροδόπης έχοντας πάντοτε απέναντί μου ένα κράτος. Βέβαια. Όχι απλά ένα άλλο κόμμα. Σωστό. Το αντιμετωπίζω με τον τρόπο που το αντιμετωπίζω ήρεμα και ωραία για να μην διαταραχθεί και η κοινωνία που έχουμε διαμορφώσει όλοι μαζί και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι. Η τόλμη του Μητσοτάκη ήταν ότι τράβηξε την κουρτίνα τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το αυτόφορο έγκλημα. Δηλαδή τράβηξε την κουρτίνα και είπε: Παιδιά, εντάξει, δεν μιλάτε τόσα χρόνια, του πρόχνατε να σταματήσει αυτή η ιστορία. Ναι. Εδώ αυτό γίνεται. Γίνεται αυτή η παρέμβαση, άλλη παρέμβαση, άλλη παρέμβαση. Για μένα καλό. Αλλά τράβηξε έχει το. Έχει αφήσει απόνερα τώρα αυτό. Αυτό δεν πρέπει να μείνει πυροτέχνημα. Το είπα, το ξαναλέω. Ναι. Πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες πολιτικές από την κυβέρνηση σε συγκεκριμένους τομείς. Οι πιέσεις που αντιμετωπίζει η μουσουλμανική μειονότητα είναι πολλές, σημειώνει ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Εγώ που πολιτεύομαι στη Ροδόπη και αντίστοιχα και συνάδελφοι στην Ξάνθη, συμβιώνουμε μια μειονότητα η οποία επίσης είναι εκτεθειμένη σε πάρα πολλές πιέσεις. Δεν είναι μόνο η τουρκική, ο τουρκικός εθνικισμός που επενδύει εκεί. Εκεί έχουμε τρεις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, έχουμε πολλαπλάσιες θρησκευτικές ομάδες. Έχουμε τους Αλεβίτες, έχουμε τους Βαλκάνιους Μπεκτασί, έχουμε τους Σουνίτες. Αν κάποιος δεν ξέρει και δεν έχει μελετήσει την ανθρωπογεωγραφία και δεν ξέρει και την ιστορία και δεν μπορεί να συλλάβει ότι στην περιοχή αυτή, όπως και στη Μακεδονία, οι εποχές συμβιώνουν μεταξύ τους και οι πολιτισμοί αλληλοσυμφιώνουν. Δεν το ξέρεις αυτό πάντως. Εγώ θα σας πω, φίλος που φέρνω από την Αθήνα πάνω, όταν είδαν το πρώτο το τζαμί μέσα στην Κομωτινή, μου είπαν τι είναι αυτό, ο πύργος της Disneyland. Τους έκανε εντύπωση να ακούγεται το παπάσιο μου. Σε διαφορά ενός μήνα, τη χάσατε τη Ροδόπη. Κλείνουμε. Τι πήγε λάθος. Κοιτάξτε, τη Ροδόπη, αν ήταν ένας νομός όπως όλοι οι άλλοι της Ελλάδος, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 58% και θα είχε υψηλότερο ποσοστό. Μόνο εγώ προσωπικά συγκέντρωσα το 50% του χριστιανικού στοιχείου με ψήφους σημαντικούς και από τη μειονότητα. Τώρα, η μειονότητα, ένα ποσοστό της, για να μην την αδικούμε, εψήφισε τους βουλευτές της αρεσκίας της. Ήθελε να είχε ομόδοξους βουλευτές. Κάποιοι ψηφίσαν τον Ιλχάνο, ο οποίος κράτησε μια πολύ καλή στάση. Και κάποιοι άλλοι ψηφίσαν τον Οσγιούρο, ο οποίος ξεκίνησε ως συμπαθή στην διαδρομή του. Πρώην αριστερός και είναι αριστερός. Σε αυτό πάνω ήρθε και κάθισε ένα χειραγωγούμενο κομμάτι, το οποίο σαφώς δέχτηκε κατεύθυνση απ' έξω και σε αυτό το χειραγωγούμενο κάθισε και ένα φοβισμένο κομμάτι, το οποίο φοβήθηκε περισσότερο το μηχανισμό της Τουρκίας παρά το ελληνικό κράτος. Όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, και στην έναρξη του Δελτίου Ειδήσεων, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτησή του. Κοντά μου έχω απόψε εδώ στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης τον εκ νέου βουλευτή Εύρου με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, τον οποίο και θα καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Πλούσια η ατζέντα. Ραγδαίες οι αλλαγές, ραγδαίες οι εξελίξεις. Σήμερα, και θα πάμε μετά στα δικά μας, αλλά η είδηση που κυριαρχεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτή της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι το οποίο είχατε προβλέψει πριν από λίγο καιρό, κύριε βουλευτά. Ναι, είχα προβλέψει. Ναι, διέβλεπα ότι θα είχαμε σεισμικές και τεκτονικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά. Διότι πίστευα η κεντροαριστερά και ως εναλλακτική λύση, αλλά και ως κόμμα εξουσίας, θα είχε συναντήληψη, θα είχε ταυτόσιμη άποψη για βασικά πράγματα που απασχολούν τον τόπο, αλλά δυστυχώς ήταν κόμμα διαμαρτυρίας. Με αποτέλεσμα η πράξη αυτή ήταν αναμενόμενη μετά από τα δύο ηχηρά αποτελέσματα. Άλλωστε η δυσαρέσκεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη στον ελληνικό λαό. Ξεκίνησε από το 2019 και πιστεύω ότι αυτόν τον πλούτο, τον κοινοβουλευτικό, αλλά και των οπαδών και των πολιτών, δεν μπόρεσε να τον συντηρήσει, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημερινό αποτέλεσμα
Και πιστεύω ότι αυτό θα έχει όμως, θα τραβήξει και θα έχει σημαντικές αναταράξεις ο χώρος της κεντροαριστεράς και επίσης θα έχουμε και πολλές ανακατατάξεις. Τώρα, βέβαια υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά, έτσι. Αφενός γιατί σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ενημερώσει νωρίτερα τα στελέχη του κόμματος. Πήγε σήμερα στην Κουμουνδούρου και ουσιαστικά έκανε την έκπληξη, αφήνοντας τους περισσότερους εξ αυτών άφωνος. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Ήταν αδιάλακτος στην απόφαση. Η απόφαση αυτή δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξει σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Και η ερώτηση τώρα που, η απορία που έχουμε όλοι είναι η εξής. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί μόνο καλό δεν είναι σε μία κυβέρνηση να μην υπάρχει η φωνή μιας ισχυρής αντιπολίτευσης, πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει τα όργανα του κόμματος να κινηθούν τάχιστα. Τρίτον, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ηγείται μέχρι και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε πολλά να απαντήσουμε. Είναι εύλογο το ερώτημά σας και η απορία σας και σίγουρα στον κόσμο που μας παρακολουθεί ακόμα περισσότερο. Είναι απαραίτητη η αξιωματική αντιπολίτευση και μάλιστα να λειτουργεί ευρύθυμα. Όπως είπα και στην εισήγησή μου, και να συμπίπτει σε βασικά πράγματα και σε βασικές πολιτικές που έχει το κράτος πετύχει διαχρονικά, όπως είναι η άμυνα, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η συμμαχική σχέση, παράδειγμα, με το ΝΑΤΟ. Έπρεπε, παράδειγμα, να συνυπογράψει τις διεθνείς συμφωνίες, όπως είναι η Ελληνοαμερικανική, η Ελληνογαλλική, η Ελληνοαιγυπτιακή, η Ελληνοϊσραηλινή, δυστυχώς. Ήταν απούσα η αξιωματική αντιπολίτευση. Λέτε δηλαδή ότι ήταν συνέχεια στο όχι. Ήταν στο όχι και ήταν ένα κόμμα, αντί να ήταν ένα κόμμα ελέγχου της κυβέρνησης. Ήταν ένα κόμμα με πολλές συνιστώσεις. Ναι, αντί να ήταν ένα κόμμα ελέγχου της κυβέρνησης, ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ήταν ένα κόμμα το οποίο, αντί να είναι στην πλατεία Συντάγματος με το πλακάτ και να διαμαρτύρεται, βρισκόταν μέσα στη Βουλή, αλλά όμως δεν βοηθούσε την κυβέρνηση, δεν βοηθούσε τον ελληνικό λαό, δεν βοηθούσε το ελληνικό κράτος. Πιστεύω όμως ότι, να απαντήσω και στο ερώτημά σας, το οποίο ήταν διπλό, πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι τακτικιστής. Και αυτό θα το δούμε μπροστά μας. Θα το δούμε μπροστά μας. Δηλαδή να γιατί μην αποχωρεί οριστικά από το πολιτικό σκηνικό της Όχι χώρας. Βέβαια. Όχι Άλλωστε βέβαια. Είναι νεότατος. Είναι τακτικιστής, είναι νεότατος. Γνωρίζει τους παρεπιδημούντες στην Ιερουσαλήμ και πιστεύω ότι θα το δούμε και θα το ζήσουμε προσεχώς. Άρα λοιπόν θα έχουμε γεννητούρια, λέτε, μιας νέας πολιτικής κίνησης ενδεχομένως με τον Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι. Μα είναι δυνατόν σήμερα να υπερηφανεύεται για τη διεθνή συμφωνία σε ό,τι αφορά τα γειτονικά σκόπια. Για τη συμφωνία των Πρεσπών. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι δυνατόν. Εγώ θέλω να καταθέσω σήμερα, από εδώ, μέσα από το κανάλι σας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε πάνω στην Οροστιάδα το βαλκανικό πρωτάθλημα πινκ-πονγκ των εφήβων και νεανίδων και δυστυχώς τα Σκόπια παρουσιάστηκαν χωρίς να έχουν τον όρο Βόρεια Μακεδονία, σκέτο Μακεδονία. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, επειδή ο νέος υπουργός αθλητισμού είναι σίγουρα στο στάδιο της ενημέρωσης, ο κύριος Οικονόμο, θα τον ενημερώσω επακριβώς και έχω και ντοκουμέντα. Mm-hmm. Και τα οποία μου έδωσαν οι άνθρωποι μας. Μας έβαλε σε μία διαδικασία διαρκούς προβλήματος σε ένα εθνικό ζήτημα, χωρίς να λάβει υπόψη τότε τη σοβαρή αντιπολίτευση. Και μας δωροδότησε με μία άστοχη, άσκοπη και αποτυχημένη διεθνή συμφωνία που δυστυχώς δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε
και πολύ περισσότερο να την αλλάξουμε. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο πίσω στη βραδιά της προηγούμενης Κυριακής, αναφέρομαι στη βραδιά των εκλογών, όπου η νίκη της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάρα πολύ σημαντική για το κόμμα σας. Συντριπτική ήταν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από εκεί και μετά ξεκίνησαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Βρέθηκαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αντιμέτωποι με το πρώτο σοκ. Και στη συνέχεια, όπως είπε και σήμερα, φτάσαμε στο σήμερα στον Αλέξη Τσίπρα, όπου ανακοίνωσε την παραίτησή του, να λέει ότι χρειάστηκε 3 μέρες να μείνει μόνος για να σκεφτεί πάρα πολύ όρημα και ψύχρεμα τα επόμενά του βήματα. Πώς σχολιάζετε την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βουλευτά? Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας ήταν εντυπωσιακή, ήταν ηχηρή. Περιμένατε δικαία. Βεβαίως το αυτά περίμενα. Τα ποσοστά. Βεβαίως το περίμενα. Το περίμενα. Ήταν ένας θρίαμβος της Νέας Δημοκρατίας, ένας θρίαμβος νέας κυβέρνησης που προηγήθηκε και είχαμε πλέον το ταμείο, σε εισαγωγικά, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα 4 χρόνια, το τι και σε τι μέτρα προχώρησε. Και το τρίτον ήταν ένας θρίαμβος και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια, την οκτακομματική βουλή δεν την περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Ναι, είναι γεγονός ότι μας ευνηδίασε. Και αυτό μας υποχρεώνει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει το κράτος να θωρακιστεί. Άλλωστε, πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία με τον πρόεδρό μας και πρωθυπουργό πλέον προς αυτή την κατεύθυνση να λάβει μέτρα που θα θωρακίζουν τη χώρα και θα την προετοιμάζουν για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν μπορώ και φυσικά αυτό όλο θα ξέρετε, γίνει. Ξέρετε, βέβαια, κύριε Βουλευτά, τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια και για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι έχοντας την πλειοψηφία πια, η κριτική που θα ασκείται και από τους πολίτες θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία. Αν λάβουμε υπόψη μας φυσικά ότι μέχρι στιγμής, έτσι όπως φαίνεται, θα περάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ από 1000 κύματα έως ότου να ορθοποδήσει και να αποτελέσει τη φωνή της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, σωστά. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Αλλά όταν είπαμε ότι πρέπει να θωρακιστεί το κράτος, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε, η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική. Οι μεγάλες τομές επέρχονται μέσα από την διαδικασία αναθεώρησης του συνταγματικού μας χάρτη και πιστεύω ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί και να εξυγχρονιστεί στα δεδομένα και σε αυτά τα σημερινά και σε αυτά τα οποία έρχονται. Παράδειγμα, εγώ ζήσα ως αρχηγός αστυνομίας 40 πολυτεχνία εξαιτίας του άρθρου 16 του συντάγματος που αφορούσε το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Η μεγαλύτερη επένδυση που θα μπορούσε να κάνει το σύγχρονο νεοελληνικό κράτος ήταν η ιδιωτική εκπαίδευση, ήταν το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και δυστυχώς όλοι αυτοί οι οποίοι κάθε Πέμπτη είχαν ένα πολυτεχνείο, δημιουργούσαν ένα πολυτεχνείο, απέτρεψαν ώστε να κάνουμε τη μεγαλύτερη επένδυση, τη μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα. Αντιλαμβάνεστε, για μας είναι επιταγή, όπως το έχει δηλώσει και ο πρόεδρός μας, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και να τροποποιήσουμε το Σύνταγμα και κυρίως ό,τι αφορά το άρθρο 16 για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Βλέπουμε παράδειγμα την μεγάλη πρόοδο που έχει πετύχει η Κύπρος. Mm-hmm. Ξεκίνησε με ένα πανεπιστήμιο κρατικό και σήμερα έχει 10 πανεπιστήμια. Θυμάμαι όταν συνάντησα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Τάσο Παπαδόπουλο, μου εκμυστερεύτηκε σε μια κουβέντα που είχαμε ειλικρινή και έτσι ανθρώπινη και όχι υπηρεσιακή, ότι το όνειρό μου είναι, του λέω, ποιο είναι το μεγαλύτερο σας όνειρο? Το όνειρό μου, λέει, είναι να μπορέσω, λέει, να μετεξελίξω σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο την πατρίδα μου για να την κάνω να έχει πανεπιστήμια. Σήμερα έχει 10 πανεπιστήμια και πολλά Ελληνόπολα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ξεκινάει με πάρα πολλές προτεραιότητες. Φυσικά. Πιστεύω σε αυτά και πάνω απ' όλα πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να έχει όφελος η πατρίδα μας. Mm-hmm. Η πατρίδα μας, η οποία έχει ανάγκη, αποτελεί τον πυλώνα του ελληνικού κράτους και του ελληνισμού και της ορθοδοξίας
πλησίων μιας χώρας που αποτελεί τον ταραξία της ευρύτερης γειτονιάς μας. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν για αυτές τις σχέσεις πια. Αναμένεται και η συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του, τον Τούρκο ομόλογό του, τον κύριο Φιντάν, σύντομα. Επομένως θα δούμε πώς θα είναι, πώς θα ξεκινήσουμε. Μακάρι να συνομιλούμε. Διότι με τους Τούρκους, όπως έχει κατ' επανάληψη δηλωθεί, ή θα πολεμάμε ή θα μιλάμε. Νομίζω ότι από τα δύο το προτιμότερο είναι να μιλάμε. Βέβαια. Και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ελληνική κυβέρνηση με καθοδηγητή τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πιστεύω ότι εμείς εδώ ως Εύρος έχουμε σοβαρότατα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολλά θέματα. Συγχαίρω. Και μιας και λέμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να πούμε ότι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να βάλετε σε προτεραιότητα εσείς οι βουλευτές μας εδώ στον Εύρο, είναι το θέμα των τουρκικών παρεμβολών στα Ερτζιανά των ελληνικών ραδιοφώνων, έτσι. Ναι, δηλαδή, είναι. Κάποια στιγμή, γιατί κινδυνεύουμε με πρόστιμα, κινδυνεύουμε και εμείς με λουκέτα, είναι αδιανόητο να μην δεν υπάρχει η ελληνική φωνή στα ελληνοτουρκικά σύνορα και να ακούμε τουρκικά από τις σφαίρες και μετά. Είναι μία υβριδική επίθεση άλλης μορφής. Δεν είναι παρενόχληση, είναι επίθεση. Την οποία ασκεί η γειτονική χώρα σε βάρος της ενημέρωσης, σε βάρος της ηρεμίας των πολιτών. Είναι απειλή. Γι' αυτό και εγώ έχω καταθέσει κατ' επανάληψη μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο γραπτές ερωτήσεις. Επίκαιρη ερώτηση. Και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ και θα κινηθούμε και όπου μπορούμε και με τους άλλους συναδέλφους να συμπέσουμε, όπως παράδειγμα. Έτσι πρέπει να γίνει συλλογικά αυτό πια. Πρέπει να γίνει συλλογικά για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα. Ελπίζω ο νέος υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα θέματα της μαζικής ενημέρωσης θα είναι νέος, είναι φιλόδοξος και πιστεύω ότι θα ακούσει την κραυγή αγωνίας που έχουμε, διότι είναι ενοχλητικό για να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν κανείς κινείται κατά μήκος του νομού Εύρου με το αυτοκίνητό του ή είναι στο σπίτι του και παρακολουθεί το ραδιόφωνο και ενημερώνεται για το τι συμβαίνει, για το τι συμβαίνει στη χώρα, να έχουμε την παρεμβολή του γειτονικού ραδιοσταθμού και να διακόπτεται η ενημέρωσή μας. Είναι προσβολή. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα ως κράτος να το θωρακίσουμε, όπως αυτοί θωρακίζουν τα δικά τους τα Ερτζιανά, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο και θα το ζητήσουμε και θα το διεκδικήσουμε. Ήδη, παράδειγμα, είχαμε μια ευχάριστη είδηση σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχήμα. Ο συνάδελφός μου, ο Σταύρος Κελέτσης, τιμήθηκε και έτσι ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον τηλεφώνησα αμέσως όταν πλέον είχε ορκιστεί και του δήλωσα ότι θα είμαι πιστός σύμβολός του. Και σε αυτό έχετε να κάνετε πολύ σημαντική δουλειά, γιατί ο πρωτογενής τομέας, έχουμε πει επανειλημμένα, ότι δεν βρίσκεται και στα καλύτερά του. Σε πολλές περιοχές αργοπεθαίνει, δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν τη δουλειά των γονιών τους, που έχει και συνέπεια, αν θέλετε, και το δημογραφικό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά θέματα. Που ακολουθούν από τον πρωτογενή τομέα και μετά, είμαστε. Πολλά θέματα και οφείλουμε να έχουμε αυτό το κλίμα της συναντήληψης και της συνεργασίας και να μην έχουμε διαγωνισμούς. Δεν έχετε να χωρίσετε και κάτι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντιθέτως, έχουμε λόγο να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας με αίσθημα ευθύνης και να εκτελέσουμε τη λαϊκή εντολή στον ανώτατο βαθμό. Και με την ευκαιρία ευχαριστώ όλους τους ευρύτες που τίμησαν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, άσκησαν τα καθήκοντά τους, ανέδειξαν ως κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, ανέδειξαν ως κυβερνήτη τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον πρόεδρό μας, και φυσικά ανέδειξαν και τον Ομιλούντα ως βουλευτή του νομού για τρίτη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ και από την τηλεόραση της Αλεξανδρούπολης, τη Δέλτα τηλεόραση.
Θα τιμήσω αυτή την εντολή. Θα εργαστώ όπως εγώ γνωρίζω και όπως εσείς γνωρίζετε και πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το πανηγύρι των πολιτικών που θα υλοποιηθούν και θα εφαρμοστούν, θα είναι παρόν ο Εύρος σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους χώρους. Και το καλύτερο εργαλείο το οποίο έχουμε στα χέρια μας, το οποίο θα μπορούσε, που θα το αναδείξω και θα διεκδικήσω να υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό, είναι η δέσμη των πολιτικών που προέκυψαν από το πρακτικό της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, που είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, είναι πρωτοποριακό, αρκεί να εφαρμοστεί, που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα όχι μόνο του Εύρου, αλλά όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να την καταστήσει πρότυπο περιφέρειας. Μάλιστα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ και θα διεκδικήσω και... Δευτέρα έχουμε την ορκομοσία σας, σωστά? Δευτέρα έχουμε την ορκομοσία. Τη Δευτέρα και από εκεί και μετά σηκώνεται μανίκια. Εμείς τουλάχιστον αυτές τις προσδοκίες έχουμε από τους βουλευτές μας σε ολόκληρη τη Θράκη. Και εγώ το ίδιο αυτή τη φιλοδοξία έχω. Πάντα ήμουν αφιλόδοξο στην άσκηση των καθηκόντων μου. Άλλωστε, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό ενός αξιωματικού, που δεν έχω πάψει να νιώθω ότι είμαι αξιωματικός, αλλά με εμπειρίες, με γνώσεις και με πολλές γνωριμίες που είναι χρήσιμες για τον τόπο μου, τον οποίο υπηρετώ και υπερασπίζουμε με κάθε τρόπο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, βέβαια, να σας ενημερώνουμε. Αλίμον. Και όπως είπατε, τη Δευτέρα ενημερώθηκα, θα είμαστε, ήδη μας έχουν ενημερώσει και από τη Βουλή, από την κοινοβουλευτική ομάδα και τηλεφωνικά, πέραν των γραπτών, ότι 11 η ώρα θα έχουμε την διαδικασία της ορκομοσίας. Την επόμενη μέρα, την Τρίτη, θα έχουμε την εκλογή των αντιπροέδρων της Βουλής και λοιπόν άλλων παραγόντων που είναι απαραίτητοι. Στη συνέχεια ξεκινούν οι προγραμματικές δηλώσεις και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων με την ψήφο εμπιστοσύνης το Σάββατο το βράδυ. Μάλιστα. Πλούσια σε ρεπορτάζ. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ πλούσιο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο αυτό ξεκίνημα, στη νέα αυτή κοινοβουλευτική περίοδο. Με την ελπίδα να μπει ο Εύρος μπροστά, να βγει ο Εύρος στο προσκήνιο και να μην είναι στο παρασκήνιο και να δούμε πράγματα, να δούμε την καθημερινότητά μας να αλλάζει προς το έτσι, καλύτερο. Έτσι ακριβώς είναι. Χάρηκα πάρα πολύ που χθες είχαμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου τη Γενική Συνέλευση της Πρυτανικής Αρχής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου μαζί με τον διοριστέντα πρόεδρο, αντιπρόεδρο και την διοικητική γραμματεία του νέου τμήματος της ψυχολογίας που έχει ιδρυθεί και αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται, γίνονται όλες οι ενέργειες προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί από την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά. Θέλω να σας πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα, διότι γνωρίζετε από το κοινοβουλευτικό έλεγχο τι αγώνα έκανα προκειμένου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και είπα ευγενώς και στον τοπικό δήμαρχο, αλλά και στον Πρίτανη, ότι θα ήταν πολύ σκόπιμο και ωφέλιμο σε ό,τι αφορά την ψυχολογία των κατοίκων να γίνει η πρώτη γενική συνέλευση μέσα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, εκεί όπου θα εγκατασταθεί η ψυχολογία και έχει αποφασιστεί από τους 5 επικεφαλείς των Δημοτικών Συνδυασμών. Αυτά είναι ευχάριστα. Θα δούμε. Θα είμαστε εδώ και θα τα παρακολουθούμε όλα. Καλή επιτυχία ξανά. Ό,τι καλύτερο. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά. Καρκινογόνος ουσία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ενδέχεται να χαρακτηριστεί από τον επόμενο κιόλας μήνα η ασπαρτάμη μετά από πάρα πολλές έρευνες σχετικά με την επιρροή της στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ασπαρτάμη χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση καθώς αποτελεί γλυκαντική ουσία αντικαθιστώντας τη ζάχαρη.
Η ασπαρτάμη, που είναι ένα από τα πιο κοινά παγκοσμίως υποκατάστατα της ζάχαρης, πιθανολογείται να χαρακτηριστεί καρκινογόνος ουσία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον επόμενο μήνα. Η ασπαρτάμη χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση και θα χαρακτηριστεί, όπως όλα δείχνει, τον επόμενο μήνα καρκινογόνος ουσία από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, τον Ερευνητικό Βραχείο για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτή η είδηση βγήκε σήμερα και μας έχει ανησυχήσει. Είναι η Επιτροπή Αντικαρκινικής Έρευνας για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία βγήκε η είδηση, αλλά δεν είναι ακόμα επίσημη, ότι θα ανακοινώσει μέσα στον Ιούλιο ότι τοποθετείται η ασπαρτάμη στα δυνητικώς καρκινογόνες ουσίες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς και οι εταιρείες που τη χρησιμοποιούν στη χρήση της. Είναι μια γλυκαντική ουσία που χρησιμοποιείται σε χιλιάδες προϊόντα, σοκολάτες, οτιδήποτε, γιατί δίνει γλυκιά γεύση χωρίς τις θερμίδες. Έχει πολύ γλυκιά γεύση χωρίς να έχει σχεδόν καθόλου θερμίδες. Τη χρησιμοποιούν λοιπόν σε πολλά πρόσθετα και είναι στη χρήση πάνω από 50 χρόνια, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια επίσης έχουν αρχίσει και υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες και αμφιβολίες μήπως είναι καρκινογόνος, και φαίνεται ότι τώρα στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει περισσότερα στοιχεία για να ανεβάσει το επίπεδο της επιτήρησης αυτήν την ουσία. Η σύσταση αυτή γίνεται προς τους καταναλωτές από μια ξεχωριστή επιτροπή εμπειρογνώμων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ασχολείται με τις γλυκαντικές ουσίες παράλληλα με τους προσδιορισμούς των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Η Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει αναλύσει τουλάχιστον πάνω από 1.300 μελέτες που έχουν γίνει για την ασπαρτάμη, και πιθανόν έχει δει ότι υπάρχει ένα μικρό ρίσκο που είναι μεν μικρό, αλλά υπαρκτό, και αν συμβαίνει αυτό. Αυτή η οδηγία βγαίνει για να προτρέψει τις εταιρείες κυρίως να αφαιρέσουν τα ασπαρτάμη από τα υλικά που χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους και να τα εξαλλάξουν με κάποιες άλλες γλυκαντικές ουσίες. Είναι σε συνδυασμό, πριν να το σκεφτεί κανείς, με το γεγονός ότι πριν από ένα μήνα περίπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβγαλε επίσης μια οδηγία για τις γλυκαντικές ουσίες γενικότερα, ότι δεν πρέπει να τις θεωρούμε πανάκια, δεν φαίνεται να βοηθάνε πραγματικά στην απώλεια βάρους μακροπρόθεσμα. Και επίσης υπάρχουν και μελέτες που τις δείχνουν ότι μπορούν να αυξάνουν το ρίσκο για διαβήτη, για καρδιακά νοσήματα, μακροπρόθεσμα. Και η ασπαρτάμη είναι μια τέτοια ουσία. Άρα συνολικά αυτό που φαίνεται να θέλει να, το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι να προτιμάμε τις φυσικές πηγές ζάχαρης, το μέλι, τη ζάχαρη, και ως το δυνατόν να αποφεύγουμε τις γλυκαντικές ουσίες που ναι, μεν έχουν λιγότερες θερμίδες, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους. Ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας η ίδρυση του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων στο Επάλδη Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης από το σχολικό έτος 2023-2024. Η ίδρυση του τομέα ναυτιλιακών σπουδών δίνει έτσι τη δυνατότητα σύγχρονων σπουδών πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διερευνώντας παράλληλα τις επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών με τις ειδικότητες πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού και μηχανικός εμπορικού ναυτικού. Σχετικά με τον καθορισμό των τομέων και των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2023-2024 σε κάθε επαγγελματικό λύκειο και πρότυπο επαγγελματικό λύκειο, μίλησε η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελένη Πλακωτή. Ειδικότερα, η κυρία Πλακωτή αναφέρθηκε στο επαγγελματικό λύκειο Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης, όπου για πρώτη φορά θα λειτουργήσει ο τομέας των ναυτιλιακών σπουδών, διευρύνοντας τις επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών με τις ειδικότητες πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού και μηχανικός εμπορικού ναυτικού. Στο Ευγένιος Ευγενίδη, το ΕΠΑΛ Δημοτήχου, ιδρύθηκε στην Β' Λυκείου ο τομέας ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Άρα τα παιδιά θα πρέπει να ενημερωθούν γι' αυτό, μπορούν να πάνε και στο σχολείο να ενημερωθούν περισσότερο και να εγγραφούν. Τώρα, το σχολείο εκεί στο Δημότυχο δεν εξυπηρετεί μόνο τους μαθητές του Δημοτήχου, εξυπηρετεί και τα παιδιά των διαφόρων γύρω περιοχών. Φυσικά θα ακολουθήσει του χρόνου, θα ζητήσουμε του χρόνου και τις ειδικότητες τις ναυτιλιακές, να μην ανησυχούν καθόλου οι γονείς. Τα παιδιά τους θα έχουν την χρήσιμη εκπαίδευση μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και θα εξοπλιστεί το σχολείο κατάλληλα
με ειδικό εξοπλισμό που θέλουν αυτές οι ναυτιλιακές ειδικότητες. Με αυτό λοιπόν το ΦΕΚ, με αυτό το δημοσίευμα, ιδρύεται η ειδικότητα του πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού και η ειδικότητα του μηχανικού εμπορικού ναυτικού και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Η κυρία Πλακωτή αναφέρθηκε στα εργαστήρια που υπάρχουν στο 4ο πρότυπο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης και πως υπάρχει δωρητής ο οποίος θα αναλάβει όλον τον εξοπλισμό της 3ης Λυκείου. Το 4ο ημερήσιο ΕΠΑΛ, το οποίο είναι και πρότυπο ΕΠΑΛ. Λοιπόν, εδώ έχουμε και εδώ πέρα είχαμε πέρσι την ίδρυση του τομέα ναυτιλιακών σπουδών. Φέτος εγκρίθηκε από το Υπουργείο με το φύλλο της κυβερνήσεως με αριθμό 40-40. Έχουμε εργαστήρια. Περιμένουμε δωρεοδότηση, απλά δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφέρω τον δωρητή. Περιμένουμε δωρεοδότηση, ο οποίος θα αναλάβει όλο τον εξοπλισμό της 3ης Λυκείου με εξομοιωτές μηχανών πλοίου κλπ. Για να μπορέσουμε, επειδή είναι και πρότυπο το ΕΠΑΛ μας, να τύχουν τα παιδιά της καλύτερης εκπαίδευσης και εξάσκησης, ώστε να μπορούν μετά να βγουν και στον επαγγελματικό τομέα. Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου ευχήθηκε στο τέλος τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων καλή επιτυχία, αλλά τόνισε πως στον Εύρο έχουμε αρκετές διακρίσεις αριστούχων μαθητών. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα και σήμερα εύχομαι τα καλύτερα για τους μαθητές μας, τα καλύτερα για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που μόχτησαν όλη τη χρονιά και εύχομαι πραγματικά ο καθένας να ό,τι επιθυμούσε πραγματικά να το επετύχει. Άλλωστε ο Εύρος φημίζεται για τις πρωτιές του. Η περσινή πρωτιά στην ιατρική Αθηνών ήταν από το Δημότυχο, από το ΕΠΑΛ Δημοτήχου, η πρώτη των πρώτων, για να καταλάβετε, και έχουμε πάρα πολύ καλές επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μπήκε τέλος σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης τον Νίκο Λαμψακιανό, των φροντιστηρίων Μεταγνώση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Οι υποψήφοι είτε απογοητεύτηκαν, είτε γέμισαν έτσι χαρά και οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους. Τι γίνεται, πώς είδατε τις βαθμολογίες? Κοιτάξτε να δείτε, πριν ανακοινωθούν, όλοι πιστεύαμε ότι οι βάσεις θα ανέβουν, ότι τα πήγαμε όλα τα παιδιά μας περίφημα, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είδαμε πάλι βασικά μαθήματα που δεν τα περιμέναμε ότι θα είναι κάτω από τη βάση. Όπως είναι, εντάξει, τα μαθηματικά πάντα είναι κάτω από τη βάση, όμως αυτή τη φορά το ποσοστό μειώθηκε, η αλήθεια είναι. Πέρσι και πρόπερσι παίζαμε με 60-70%, τώρα έχουμε κατέβει στο 50% κάτω από τη βάση, όμως πάλι και αυτό είναι μεγάλο ποσοστό. Όμως σε αυτή την πλώρη των κακών βαθμολογιών είναι και η ιστορία, όπως και τα αρχαία, και η φυσική και η χημεία, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, λέτε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων και μέσα από τα ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης, ακούγαμε αρκετούς από τους υποψηφίους να δηλώνουν αισιόδοξοι ότι τα θέματα ήταν αρκετά βατά, ότι τα πήγαν καλά. Δεν εκδηλώθηκε τόσο έντονα έτσι απογοήτευση ή δυσαρέσκεια? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα μιλήσω αρχικά για τα θετικά μαθήματα, που είναι τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία. Πολλές φορές δεν είναι το ότι έχω καταλήξει στο αποτέλεσμα, αλλά πώς έχω φτάσει μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς αιτιολογώ το αποτέλεσμα αυτό, τα ποια θεωρήματα έχω χρησιμοποιήσει και το πώς αποτυπώνω ουσιαστικά τη σκέψη μου στο γραπτό. Κάτι το οποίο παρατηρούμε ότι πολλά παιδιά δεν έχουν μάθει να το χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Οπότε έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η αιτιολόγηση του αποτελέσματος ή των απαντήσεων. Μιλήσατε με τους μαθητές σας σήμερα. Πώς τους ακούσατε? Χαρήκαμε πολύ, ήταν χαμογελαστοί όλοι. Κάποιοι που νόμιζαν ότι τα πήγανε όχι τόσο καλά, μόλις είδανε τη γενική εικόνα, κατάλαβαν ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο στόχο τους και θα τα καταφέρουν. Άλλοι που έγραψαν πάρα πολύ καλά ήρθαν με χαμόγελα και ξεκινάνε από τώρα να βρίσκουν σπίτι, ουσιαστικά, να ψάχνουν την αναζήτηση ουσιαστικά του σπιτιού σε οποιαδήποτε πόλη που θεωρούν αυτοί ότι θέλουν να πάνε. Τώρα η διαδικασία είναι μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών, ξεκινάει και η σύνταξη των μηχανογραφικών, σωστά? Ναι, βεβαίως. Περιμένουμε την ανακοίνωση από το Υπουργείο, οπότε θα ξεκινήσει ουσιαστικά αυτή η έναρξη των μηχανογραφικών. Οι μαθητές σας προς τα πού έτσι κλείνουν? Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι... Ποιες είναι οι σχολές που συγκεντρώνουν προσδοκίες για το μέλλον? Παρατηρούμε το εξής, ότι πάρα πολλά παιδιά που έχουν στόχο τις υψηλόβαθμιες σχολές, ιατρική, νοσηλευτική και πολλά άλλα,
Θα επιλέξουν πάλι αυτές τις σχολές, δηλαδή δεν αλλάζει ο αριθμός των ατόμων που θα επιλέξουν αυτές τις σχολές. Και πιστεύουμε κιόλας ότι οι βάσεις δεν θα παρεκκλίνουν καθόλου από πέρσι. Ίσως μπορεί να κατέβουν λίγο, αλλά δεν θα έχουμε ανάδο καθόλου. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια διαφορά σχετικά με την επιλογή των παιδιών από πέρσι σε φέτος σε θέματα εκπαιδευτικά. Δηλαδή, δεν θέλει να γίνει κάποιος καθηγητής, αλλά θέλουν να γίνουν πολλοί ψυχολόγοι. Θέλουν να γίνουν πολλοί επιστήμονες. Θέλουν να γίνουν πολλοί αστυνομικοί. Όπως και βλέπουμε ότι φέτος υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές. Οπότε θα δούμε και λίγο μια μικρότερη ουσιαστικά. Όχι ζήτηση, μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά οι βάσεις θα πέσουν περισσότερο σε αυτές τις σχολές. Μάλιστα. Μου λέγατε πριν ότι τα μαθήματα που παίξαν ρόλο, που παίζουν ρόλο στην διαφοροποίηση των βάσεων, είναι τα θετικά μαθήματα, τα μαθηματικά και η χημεία. Κοιτάξτε να δείτε, για τις σχολές, όπως είπα και πριν, που είναι υψηλόβαθμες, εννοείται η φυσική, η χημεία είναι εκείνα τα μαθήματα, τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτές τις σχολές. Όσον αφορά για σχολές οι οποίες είναι κοινές στο τέταρτο πεδίο και στο δεύτερο πεδίο, τα μαθηματικά είναι εκείνα τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο για την εισαγωγή των μαθητών σε αυτές τις σχολές. Mm-hmm. Όσον αφορά τις σχολές του δεύτερου πεδίου, εννοείται ότι τα αρχαία, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάθημα, είναι εκείνο το οποίο, αν γράψεις καλά ή ένα βαθμό το οποίο είναι ικανοποιητικό, θα σε βοηθήσει να έχεις ένα καλύτερο ενάσμα όσον αφορά στα μόρια για να πετύχεις τους στόχους. Κύριε Λαμψακιανέ, λίγο νωρίτερα, επειδή μιλήσαμε και αρκετά νωρίς, μου λέγατε τρέχω να βγάλω τα στατιστικά. Θα μας πείτε δύο λόγια για τα στατιστικά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ παρατήρησα σχετικά με τα μαθηματικά ότι στο δεύτερο πεδίο, βασικά στο πεδίο των θετικών, να το πω, τα παιδιά τα οποία έγραψαν κάτω τη βάση τα μαθηματικά είναι στο 25%. Mm. Ενώ τα παιδιά που είναι στο τέταρτο πεδίο είναι στο 70%. Άρα γενικά φτάνουμε περίπου στο συνολικό αριθμό των ατόμων, στο 55% των μαθητών έγραψαν κάτω τη βάση στα μαθηματικά. Μάλιστα. Και πάει λέγοντας μετά 40% στη φυσική, στη χημεία εξίσου πάλι τόσο, που σημαίνει ότι οι βάσεις θα πέσουν σε αυτές τις σχολές που επηρεάζονται από αυτά τα μαθήματα. Για να δούμε πώς θα πάει. Θα έχουν ενδιαφέρον οι επόμενες ώρες και οι επόμενες μέρες. Θα σας διακόψω να σας πω το εξής. Δεν σημαίνει ότι όμως δεν υπάρχουν και μαθητές που αρίστευσαν. Σίγουρα υπάρχουν μαθητές που έγραψαν πάρα πολύ καλά, πιάσανε πάνω από 18.500 μόρια και σίγουρα θα πετύχουν τις ψηλόμαθες σχολές. Mm-hmm. Όσο και τους μαθητές που δεν γράψαν, και πρέπει να αναφέρουμε και αυτούς τους μαθητές. Εκεί θα σας πήγαινα έτσι κι αλλιώς. Δεν σημαίνει ότι το ότι δεν έχω πετύχει στις Πανελλήνιες, δεν έχω πετύχει στη ζωή μου. Οι Πανελλήνιες είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το έχουμε περάσει κι εμείς, το περάσαν τα παιδιά και εγώ σαν καθηγητής και οι συνάδελφοί μου. Ουσιαστικά κάθε φορά να βιώνουμε το ίδιο σκηνικό. Είχαμε και μία συζήτηση, αν θυμάμαι καλά, και με την κυρία Μαργαρίτα την Αγγελίου, που λέγαμε αυτό το πράγμα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σάκη του Σταυρίδη, ότι δεν μπορεί να κρίνεται η ζωή, το μέλλον ενός μαθητή, ενός υποψηφίου, μέσα από ένα δίωρο ή τρίωρο. Μπορεί όντως να συμβεί κάτι στραβό, μπορεί το άγχος να είναι υπέρμετρο, μπορεί, χίλια δυο μπορεί. Επομένως, δεν θα πρέπει να το βάζουν κάτω. Ισχύει. Έχουμε συναντήσει και μαθητές που προσπαθούν και δεύτερη και τρίτη φορά για να πετύχουν το στόχο τους. Αλλά και πάλι και για αυτούς τους μαθητές που προσπαθούν δεύτερη φορά ή τρίτη φορά και βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, που εύχομαι βασικά το αντίθετο να τα καταφέρουν, όχι με την πρώτη, ίσως με τη δεύτερη, αλλά γενικά να τα καταφέρουν. Ό,τι και να είναι αυτό, είτε είναι πανελλήνιες, θεωρώ ότι θα βρουν το δρόμο τους. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουν και οι γονείς. Βεβαίως. Γιατί χωρίς τη στήριξη των γονέων, νομίζω ότι τα παιδιά δεν μπορούν να προχωρήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό να έχουμε τη στήριξη των κοντινών μας ανθρώπων. Αλλά και πάλι, ξαναλέω ότι η επιτυχία δεν είναι το να πετύχω μια στρατιωτική σχολή, να μπω σε μια στρατιωτική σχολή ή να μπω σε μια σχολή η οποία έχει 19.000 μόρια, που είναι μια ιατρική, 18.000 μόρια. Η επιτυχία είναι να μπω σε μια σχολή που αγαπάω και θέλω, και ονειρεύομαι βασικά τον εαυτό μου, να βγω από αυτήν. Έτσι. Χαμόγελα αισιοδοξίας για τα φροντιστήρια μεταγνώση. Βεβαίως. Όπως και όλα τα παιδιά, θεωρώ και τα δικά μας παιδιά χαμογέλασαν σήμερα. Γιατί ουσιαστικά όχι μόνο επειδή έγραψαν καλά, αλλά επειδή ήταν το επιβράβευση, θα έλεγα, των κόπων τους τόσα χρόνια που διαβάζουν και είχαν στερηθεί πολλά πράγματα στη ζωή τους, όπως είναι η έξοδος, οι βόλτες με τους φίλους. Γιατί η προετοιμασία ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Βεβαίως. Η προετοιμασία της Τρίτης Λυκείου πέρυσι τελείωσε για μας τώρα. Τώρα ξεκίνησε η προετοιμασία της καινούργιας Τρίτης Λυκείου, τα παιδιά της Β' προς Γ', που έχουν ένα δικό τους Γολγοθά και εύχομαι να αντέξουν μέχρι το επόμενο διάστημα, το οποίο είναι οι 12 μήνες οι δύσκολοι.
Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, κύριε Λαμψακιανέ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, τώρα στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για την υπογραφή της σύμβασης του νέου κλειστού γυμναστηρίου στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Αθλητισμού Θεόδωρος Βουρδόλης, σημειώνοντας ότι είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για την υπογραφή της σύμβασης του νέου κλειστού γυμναστηρίου στην Αλεξανδρούπολη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το νέο κλειστό γυμναστήριο, που αναμένεται να κατασκευαστεί δίπλα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλητζάκης, πρόκειται να λύσει τα χέρια των αθλητικών συλλόγων, οι περισσότεροι από τους οποίους πραγματοποιούν τις προπονήσεις και δίνουν τους αγώνες τους στο παλιό και προβληματικό Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά, αφού έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες. Είμαστε στο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης. Πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί και αυτό, ώστε ακριβώς μετά να ξεκινήσουν και οι εργασίες στον χώρο ο οποίος έχει οροθετηθεί και είναι δίπλα στο νέο κολυμβητήριο, όπου εκεί πλέον θα στεγάζεται το νέο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για μια υπογραφή σύμβασης που το είχαμε κάνει και το 22 βέβαια, αλλά να μην αναφερθώ φυσικά στο τι μεσολάβησε, προκειμένου να γίνει προσπάθεια να κυρωθεί το έργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως Δημοτική Αρχή, τόσο ο Δήμαρχός μας όσο και η υπόλοιπη ομάδα, φροντίσαμε να τρέξουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε σήμερα που μιλάμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε στις επόμενες ημέρες την σύμβαση για την ανέγερση του νέου κλειστού. Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεόδωρος Βουρδόλης τόνισε πως το νέο κλειστό γυμναστήριο θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, έτσι όπως ορίζει η νομοθεσία, και ότι θα είναι μεγαλύτερο από το κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Το νέο κλειστό γυμναστήριο θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, έτσι όπως ορίζει σήμερα η νομοθεσία. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το Μιχάλης Παρασκευόπουλος και φυσικά θα μπορεί να είναι ακόμα πιο ένας επιπλέον χώρος σύγχρονος, έτσι όπως πρέπει και αξίζουν τα δικά μας τα παιδιά. Όταν θα παίζουμε εκεί βόλεϊ. Τα παίζουμε απ' όλα εκεί πέρα και νομίζω ότι πέραν των αθλητικών δραστηριοτήτων θα μας δίνεται και ευκαιρία σε αυτούς τους χώρους να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, αφού πλέον θα έχουμε τους χώρους που θα πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Το μουσουλμανικό έθιμο του Κουρμπάν Μπαϊράμ αναβίωσε στην Κομωτινή. Άνδρες ντυμένοι νύφες, γαμπροί και συνοδοί γέμισαν τον πεζόδρομο της Ερμού από τραγούδια, μουσική και δεν ήταν λίγοι οι περαστικοί που κοντοστάθηκαν για να παρακολουθήσουν το δρόμενο. Αναβίωσε το μουσουλμανικό έθιμο του Κουρμπάν Μπαϊράμ στην Κομωτινή. Ο πεζόδρομος της Ερμού γέμισε από τραγούδια, μουσική και τους περαστικούς να βλέπουν ένα έθιμο του μουσουλμανισμού που ίσως δεν γνώριζαν. Κατά το έθιμο, ομάδες μουσουλμάνων ανδρών μεταμφιέζονται σε νύφη, γαμπρό και συνοδούς, μεταφέροντας και ομοίωμα καμήλας ή ακόμα χρησιμοποιώντας καμήλες που με τα χρόνια αντικαταστάθηκαν σε άλογα. Μεταμφιεσμένοι όπως είναι, γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι, παίζουν ταούλια και ζουρνάδες και περιμένουν το κέρασμα ή τα χρήματα που τους προσφέρουν οι νοικοκυρές, τα οποία είτε τα δωρίζουν σε φτωχούς ή πρικίζουν τις νεαρές κοπέλες. Η μέρα γιορτής, 29 Ιουνίου για την Ύψα, καθώς πανηγύρισε ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Πλήθος πιστών βρέθηκε από το πρωί της Πέμπτης στη Θεία Λειτουργία, όπως και στον Αρχιερατικό Εσπερινό το απόγευμα της Τετάρτης. Την 5η 29 Ιουνίου στον Ιερό Ναό της Νύψας της Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο μόνιμος ναός πανηγύριζε και γι' αυτό πλήθος πιστών βρέθηκαν στην πρωινή Θεία Λειτουργία αλλά και το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας στον Αρχιερατικό Εσπερινό. Η Εκκλησία μας σήμερα τιμάει δύο σπουδαίες προσωπικότητες, τους πρωτοκορυφαίους επανέφυγους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Πρωτοκορυφαίους εξαιτίας το έργο τους, που ήταν τεράστιο. Του Ευαγγελισμού ολόκληρης της Οικουμένης και της μεταφοράς αυτού του μηνύματος της πίστεως στον ένα και μοναδικό και ειδικό Θεό και πανέθυμους εξαιτίας της αγιότητάς τους, όλης της ψυχοσωματικής οντότητός τους που μέσα τους έλαμπε με τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Ερχόμαστε λοιπόν ο πιστός λαός του Θεού σήμερα να τιμήσουμε αυτούς τους Αγίους με σκοπό να τους μοιάσουμε. Τιμή Αγίου σημαίνει μίμηση του Αγίου. Τους τιμούμε εξαιτίας του χαρακτήρους τους, εξαιτίας της σχέσεως που είχαν με τον Χριστό, εξαιτίας της παρησίας του λόγου που είχαν για τον Χριστό, μέχρι που έφτασαν και στο μαρτύριο.
οι δύο αυτοί Απόστολοι, όπως ο ίδιος ο Χριστός τους είχε πει. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος μαρτύρησαν επί αυτοκράτορος Νέρονος. Ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη και οι δύο απεκεφαλίστη εξαιτίας και της ρωμαϊκής καταγωγής του. Δεν μπορούσαν να τον κάνουν οποιοδήποτε άλλο βασανιστήριο. Η ποινή, μπορούμε να πούμε, για ένα Ρωμαίο πολίτη και η τιμή προς αυτόν ήταν αποκεφαλισμός. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος δεν ήταν Ρωμαίος πολίτης, μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο ανάποδα. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν Ιουδαίος και ονομαζόταν Σίμων. Γεννήθηκε στη μικρή και άσημη πόλη τη Βυσταϊδά. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωνάς. Έζησε σε αφάνταστη φτώχεια και στερήσεις, όμως μεγάλωσε σε περιβάλλον ευσέβειας. Οι γονείς του ανήκαν στους λιγοστούς πιστούς ευσεβείς Ιουδαίους της εποχής τους, οι οποίοι περίμεναν εν αγώνια τον Μεσσία και τη Μεσσιανική εποχή, κατά την οποία θα τερματίζονταν η κακοδαιμονία της ανθρωπότητας. Αυτή την πίστη και την ευσέβεια μετέδωσαν στα παιδιά τους. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν ανήκε στη χωρία των 12 Αποστόλων. Δεν γνώριζε τον Κύριο όσο ζούσε στη γη, αλλά αποκαλύφθηκε κατόπιν σε αυτόν και κλήθηκε να γίνει Απόστολός του, όντας αυτός πολέμιος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας χαρακτήρισε τον Απόστολο Παύλο ως τον πρώτον μετά τον ένα, δηλαδή το σημαντικότερο άνδρα επί γης μετά τον Χριστό και ως το πολύτιμο σκεύος Χριστού. Δίκαια, διότι ο Μέγας αυτός Απόστολος προσέφερε στην Εκκλησία του Χριστού τις πιο ανεκτίμητες υπηρεσίες της ιστορίας της. Συζητήθηκε εκ νέου η επανέναρξη και η επαναλειτουργία της γιορτής κρασιού, ενός πολιτιστικού θεσμού για την Αλεξανδρούπολη αλλά και τον Εύρο γενικότερα. Συγκεκριμένα μετά από συναντήσεις της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου με 36 συλλόγους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γιορτή, τέθηκε ως πιθανή ημερομηνία 20 Αυγούστου. Η γιορτή κρασιού που έχει γίνει θεσμός στην Αλεξανδρούπολη είναι κοντά στο να επιστρέψει μετά από απουσία 4 ετών. Στη δεύτερη συνάντηση της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου με τους 36 συλλόγους από την πόλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γιορτή κρασιού, συζητήθηκε η επανέναρξη και η επαναλειτουργία του πολιτιστικού αυτού θεσμού για την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο. Πιθανή ημερομηνία 20 Αυγούστου. Συμμετέχουμε με τους συλλόγους μας στη διαδικασία, αποφασίζοντας χθες σε δεύτερη συνάντηση καλώντας τους, συστήσαμε μία επιτροπή όπου στην επιτροπή για πρώτη φορά θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτιστικό σύλλογο, κάνοντας την προσπάθεια πιθανής επαναλειτουργίας από φέτος της γιορτής κρασιού, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους φορείς, είτε είναι εστίαση, είτε είναι ό,τι υπάρχει αντιδράσεις των προηγούμενων χρόνων, ορίζοντας το χρονικά μετά τις 20 Αυγούστου, καθημερινές δηλαδή από Δευτέρα ως και Παρασκευή αρχικά, και επαναφέροντας τη γιορτή κρασιού στο πλαίσιο που εμείς επιθυμούσαμε και αγάπησε ο κόσμος, που δεν είναι άλλο το πολιτιστικό λαογραφικό πλαίσιο, η ανάδειξη επίσης όλων των μορφών πολιτισμού που μπορεί να έχει σχέση με το κρασί είτε πριν τη γιορτή είτε κατά τη διάρκεια της γιορτής. Στη γιορτή κρασιού, εφόσον αυτή διεξαχθεί, θα υπάρχουν βραδιές συνωσίας, θεάτρου, ζωγραφικής, δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια, αλλά και άλλες παράλληλες πολιτιστικές δράσεις, πριν ξεκινήσει η γιορτή από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ, Δημήτρης Κελεμίδης. Στη συνέχεια, το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα για όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τόσο τη Θράκη, όπου στην οποία ζούμε, λειτουργούμε, δραστηριοποιούμαστε όλοι μας, αλλά και όλους τους υπόλοιπους ισότιμα, που είναι Πόντος, Μικρά Ασία, Κρήτη, Σαρακατσάνη, όλοι αυτοί μαζί λοιπόν προχωράμε χέρι-χέρι, κρατώντας βασικό ότι πλέον συστήθηκε μια επιτροπή, θα ετηθούμε τις επόμενες μέρες την παραχώρηση του χώρου. Δεν θα μπορούσαμε να μην το ξαναπαναφέρουμε στο χώρο που ήταν αρχικά, δηλαδή το χώρο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο ΝΕΟΤ δίπλα, εκεί που γινόταν παραδοσιακά και πριν 30 χρόνια, αλλά και τα τελευταία χρόνια. Άρα ο πολίτης ήδη το ξέρει το χώρο και η επιτυχία του κρίνεται από αυτό. Είναι στον αστικό ιστό δίπλα, άρα και με τα πόδια μπορείς να πας. Είναι υπεραρκετός. Εδώ υπήρχαν βραδιές που είχαμε και 10.000 κόσμο μέσα. Μια διαφορετική εμπειρία έρχεται αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη, καθώς πρόκειται να ξεκινήσουν δωρεάν μαθήματα γιόγκα στη δημοτική πλάση της πόλης με θέα το απέραντο γαλάζιο, αλλά και το νησί της Αμοθράκης. Μέρος μπορούν να πάρουν τόσο ενήλικες όσο και παιδιά δωρεάν.
Δωρεάν μαθήματα γιόγκα έρχονται στην Αλεξανδρούπολη από την τουριστική αματική επιχείρηση του Δήμου. Μια διαφορετική εμπειρία που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι πολίτες της περιοχής αλλά και οι τουρίστες στη δημοτική παραλία της πόλης κάθε Κυριακή και Τετάρτη από τις 2 Ιουλίου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, από τις 8 έως τις 9.30 το βράδυ. Είχα μια πρόταση με πρωτοβουλία του Προέδρου της Τιεδάτουτας, του Σεραφδημάρχου μας του Γιάννου Ζαμπούκη. Με αυτή την πρωτοβουλία είχα μια πρόταση να αναλάβω να κάνω τα μαθήματα της γιόγκα, στη beach yoga, στην παραλία πλέον θα βγούμε, κάτω από τον ουρανό δίπλα στη θάλασσα, με άλλες ποιότητες πλέον, μια και είναι καλοκαίρι. Αποδέχθηκα μέσω αυτή την πρόταση, γιατί είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο την γιόγκα, ένα σύστημα υπέροχο, πάρα πολύ φιλικό για τον άνθρωπο, το οποίο βοηθάει και στο σώμα και στην χαλάρωση του νου και δίπλα στη θάλασσα ακόμα περισσότερο. Γιωνόμαστε πάνω στη μητέρα γη. Οι ενδιαφερόμενοι το μόνο που θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους είναι μια πετσέτα παραλίας ή στρωματάκι γιόγκα και την καλή τους διάθεση. Με θέα το απέραντο γαλάζιο και το νησί της Αμοθράκης, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις ασκήσεις τους, φτάνοντας στην απόλυτη ηρεμία. Είναι ένα open μάθημα ανοιχτό προς όλους και χωρίς, είναι free, μπορούν να πάρουν μέρος όποιος θέλει. Θα είναι ένα μάθημα χωρίς να φοβηθεί κανένας, απλό ασκησιολόγιο θα κάνουμε. Θα κάνουμε και ασκήσεις αναπνών και μικρούς διαλογισμούς κάτω από τον ουρανό, δίπλα στη θάλασσα, πολύ ωραίες ποιότητες με καθαρό αέρα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Εσείς μπορείτε να διαβάζετε όλη την επικαιρότητα στο www.deltatv.gr, αλλά επιπλέον μπορείτε να βλέπετε όλα τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι μας στο YouTube. Από όλες και όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ.